Στη συνέντευξη αυτή, βέβαια, είπε και κάτι το οποίο δεν το είπε η Μαριλένα για τις πλαστικές. Δεν έχει κάνει καμία παρά μόνο σε στήθος. Δήλωσε. Λέει, βέβαια, και μάλιστα ότι αυτά, τσαντίζεται. Είναι φυσικά δηλαδή τα χείλη. Ότι τσαντίζεται η μητέρα της, λέει, γιατί κάθε φορά που ακούει ότι έχει κάνει πλαστικές και η ίδια όντως δεν έχει κάνει, έχει κάνει μόνο στο στήθος. Η ίδια δηλώνει. Εμένα όλα αυτά που είπε στο Downtown μέσα, ειδικά ας πούμε ότι δεν την ενδιαφέρει να τη χτυπήσουν για τα τραγούδια, είναι σκυλάδικα ή όχι, για το είδος μουσικής, τα επαγγελματικά της δεν την ενοχλούν, παρά μόνο για τα προσωπικά. Θέλω να πω το εξής. Επειδή μία από τις αιτίες που είμαστε μαλωμένοι και δεν μιλάμε και με μισή, ήταν επειδή κάποτε είπα ότι είχε παραπάνω παιδιά από όσα έχει. Λοιπόν, ναι, από τότε κρατάει αυτό. Η εποχή Superstar, πριν από 7-8 χρόνια, ίσχυε παραπάνω. Είχατε κάνει κάποιο ρεπορτάζ προφανώς. Είχε γίνει ένα ρεπορτάζ το οποίο μου δώσαν πληροφορία ότι είχε παραπάνω παιδιά από ό,τι έχει. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι κουτσομπολιό του στυλ, ας πούμε, ρε παιδί μου, μπαίνει στα προσωπικά. Βέβαια για τη σχέση μεταξύ παιδιού και μάνας, βέβαια. Δεν μιλάει κανένας, βέβαια. Δεν το κάνει κανένας. Μεταξύ το πώς συμπεριφέρεται στη ζωή τους ένα ζευγάρι, δεν ασχολείται κανένας. Αλλά όμως, εάν χωρίζει ή δεν χωρίζει, ασχολούνται όλοι. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Εάν λοιπόν μια σχέση βγει προς τα έξω, και αν βέβαια τώρα η κοπέλα λέει ότι τη σχέση τα κρατάει κρυφά, ότι τα νίκω μία ενδύμονη. Το έχει καταφέρει. Ναι. Εάν όμως βρεθεί κάποιος δίπλα της επισήμως και βέβαια μετά θα ρωτάνε πότε ο γάμος, πότε αν χωρίσανε ή δεν χωρίσανε κλπ. Δεν εμφανίζεται μαζί. Ναι. Οι κλασικές ερωτήσεις από 15 10 δημοσιογράφους που δυστυχώς δεν κάνουν άλλη ερώτηση. Και επειδή γίνεται μόνο αυτή η ερώτηση, η αναπαραγωγή μετά είναι πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν φταίω εγώ εάν αυτοί που είναι έξω είναι κόπανοι και δεν ρωτάνε άλλα πράγματα. Τώρα βέβαια. Και βέβαια την ενοχλεί εάν λένε ότι λέει σκυλάδικο. Κάνει μεγάλη προσπάθεια η Πάολα για να αλλάξει κατεύθυνση. Να συμπενθυμίσω ότι στα μουσικά βραβεία ΜΑΤ είχε πει τραγούδι της Χάρης Αλεξίου. Χάρης Αλεξίου, ναι. Έτσι. Και τώρα εδώ στο Σπύρο Παπαδόπουλο είπε τραγούδια. Παιδιά όμως τα είπε καλά. Έχει όμως πολύ καλή φωνή. Παιδιά τα είπε καλά. Και να σου πω κάτι. Εκτός από αυτό, γιατί να καταλάβει. Εκεί όμως, επειδή άκουσα έτσι και τον κόσμο τριγύρω τι λέει, εκεί φαινόταν λίγο περίεργα η Πάολα. Τι δηλαδή, ότι δεν είναι μόνο η πλαστική στο στήθος. Κάτι πειραγματάκια. Εκεί είναι λίγο που δεν μ' αρέσει, που δεν είναι τόσο ειλικρινής. Είναι ντόμπρα, τα λέει ωραία και τέλος πάντων μαγκάκι, όπως τώρα, δείχνει. Να πω κάτι. Αλλά να λέμε και τις αλήθειες. Δεν μπορεί το χείλη να είναι τούμπανο. Όλο, αναγκάζει τον κόσμο όλο να αρχίσει να την ψάχνει. Ακριβώς. Και τώρα λοιπόν θα ψαχτεί. Δεν είναι να ψάξει και πολύ. Γιατί τώρα πρέπει να έχει πειραχτεί και λίγο η μητούλα. Πρέπει να έχουν πειραχτεί και άλλα πράγματα. Οπότε λοιπόν να το ψάξουμε να το δούμε. Τώρα που μας αναγκάζει. Μας αναγκάζει. Είπε ότι μόνο ο στήθος. Ναι. Λοιπόν, δεν τα κοιτάμε το στήθος, είναι μια μαύρη δίδα. Είναι και ο κανόνας της showbiz αυτός, όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο. Εντάξει, θα μιλήσετε επαγγελματικά, αλλά θα ενδιαφερθείς λίγο. Χώρισε, δεν χώρισε. Ο πατέρας με την κόρη είναι μαζί και είναι και η Πάολα και βγήκαν μαζί. Όταν πάνε οι παπαράτσι και τους φωτογραφίζουν που βγαίνουν βόλτα στη Λιφάδα όλοι μαζί. Αυτό, παιδιά, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Θέλω να σου πω ότι δίνεις και λίγο. Λίγο τυράκι να μιλήσει ο άλλος. Είναι φωτογραφία μαζί με την κόρη της κάπου, με την Παολίνα, όπως τη λέει η ίδια. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, αλλά θα σχολιάσεις. Α, τι ωραία οικογένεια που βγήκαν μαζί. Αν θες, μην βγεις μαζί. Μη σε πάρουν οι παπαράτσι και καλά. Γιατί είναι τυχαίο στην Λιφάδα όταν πας βόλτα. Εκεί που να πάει, μωρέ, τώρα. Στην Λιφάδα δεν δουλεύει μόνο τώρα κι εσύ. Τι λες, μωρέ. Λέτε να βγαίνουμε το παιδί, μωρέ, η κοπέλα. Ναι, για να μην τις σχολιάσουμε εμείς. Έχει στημένες φωτογραφίες, αυτό θέλω. Για να μην τις σχολιάσουμε εμείς, να βγεις στημένες. Αφού τις στείλουν απ' έξω το σπίτι της. Δεν όπου είναι, και να πάει, στημένη είναι. Στην Γλυφάδα είναι, σε μαγαζιά που και τέτοια. Σε ξέρεις από παπαράτσι, ξέρεις, έχεις ιδέα. Συγγνώμη, προχθές στο μαγαζί που ήταν ο πατέρας με την κόρη στην Πάολα και ήταν μπροστά στην πίστα. Έχεις να πάει, Πάολα, η κόρη σου πάει τακτικά. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι κακό, ρε παιδιά. Θα το σχολιάσεις εσύ, θα το σχολιάσεις αν μοιάζεις στην Πάολα. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό. Μα δεν λέει αυτό. Λέει για τις σχέσεις μεταξύ μάνα και κόρη. Α, καλά, εντάξει, δεν μπαίνει κανένας τώρα. Αυτό είπε. Ναι, δεν είναι κακό να πεις ότι ωραίο παιδί είναι ή εκείνο ή το άλλο ταιριάζει ή μοιάζουν ή δεν μοιάζουν. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά όχι όμως τώρα ότι είναι και στημένο ότι βγήκε από την Λιφάδα και πήγε με την κόρη της βόλτα. Έλα, εντάξει τώρα, πόσα στημένα έχουμε δει στην Κλειφάδα. Ρε παιδάκι μου, όχι όμως από την Πάολα. Γιατί όχι με την Πάολα. Όχι, η Πάολα δεν έχει εξηγήσει ποτέ. Μα δεν το έκανα για να φταστήσει, ρε παιδί μου. Καλά, μην το λέω. Το λέω εγώ που εντάξει, δεν την κουστάρω κιόλας. Αλλά η Πάολα είναι νούμερο ένα γυναίκα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν την κουστάρω. Εγώ έχω δει κάποιες φωτογραφίες. Αλλά όμως αυτή είναι η αλήθεια. Τι έχουμε, ψέματα. Όπου και να πάει και να ξέρετε ένα πράγμα, γιατί δεν ξέρετε από παπαράτσι εσείς, τι σημαίνει παπαράτσο.
Ναι. Σημαίνει ότι τη στείλουν απ' έξω όλο το 24ωρο και με το που φεύγει την παίρνουν όλοι από πίσω. Mm-hmm. Α, εννοείσαι από το σπίτι τη. Βέβαια. Ναι. Εντάξει, σε κάποια περιοδικά όμως που βγαίνουν δημοσιεύματα τα περισσότερα είναι στημένα παπαρατσίστικα. Όταν τη βλέπει. Όχι την Πάολα. Παιδί μου, είναι και η Πάολα στο σύστημα, βρε Θοδωρή. Πώς έχει ανέβει στην κορυφή. Το να βλέπει τώρα μια παρουσιάστρια 2 ετών και να είναι στη λαϊκή να ψωνίζει, είναι στημένο. Δεν θα πάει τώρα με παράτσο να τη στήσει να τη δει την κυρία Κλεμπονίδου, Κλιμιτζουρίδου, να τη δει να μείνει στη λαϊκή. Εκεί ναι. Αλλά τώρα μια Πάολα, σιγά. Έλα, είναι μέσα στο σύστημα και τα στημένα παπαρατσίστικα. Μην ότι δεν έχει κάνει ποτέ στημένο παπαρατσίστικο τώρα. Αυτή εδώ είναι συγκεκριμένη. Ε, ναι. Όχι, σου λέω, αφού σου μιλάω, εγώ δεν το κουστάρω κιόλα. Εντάξει. Δεν έχει. Σου λέω, όχι, είναι όχι. Τέλο. Μα πώ θα μου το βγάλει, Σόν και καλά το έχει κάνει, δεν το έχει κάνει κοπέλα. Εδώ δεν το, το έχει κάνει, δεν το έχει κάνει. Η Μενεγάκη δεν το κάνει. Η Μενεγάκη το έχει κάνει. Ήταν στη λαϊκή. Για άλλου λόγου. Τώρα που πει για λαϊκή. Για άλλους, δεν είπαμε για τη Μενεγάκη, όμω για άλλου. Ναι, το όχι, εγώ το πήγα αλλού. Το πήγα. Ναι, για είπε για 2 χρόνια. Εγώ σου λέω. Είχε πάει κι άλλη στη λαϊκή. Αντέγραψε τη Μενεγάκη. Όχι, ναι, βέβαια. Αφού όλοι σα απαντούν τα Μενεγάκη. Πάντω για τι ερωτήσει που λέμε, που κάνουν οι φωτογράφοι, λέω, οι δημοσιογράφοι, δεν έχουν φαντασία, αλλά δεν φταίνε και τόσο πολύ. Δηλαδή, ποιος θέλει. Αυτό που λέμε, ότι τι ζητάει και τι καθοδήγηση υπάρχει και όχι, το τι ζητάει. Και... Όταν ο άλλος πάει εκεί και δεν είναι διαβασμένος, για να πρόσωπα που θα συναντήσει, οι ερωτήσεις ήταν βλακίες. Αλλά τώρα όλοι θα τη ρωτάνε, όλοι τώρα η ερώτηση. Τι έχεις να πεις για την εμφάνισή σου στο Σπύρο Παπαδόπουλο που πάνε για σένα το ένα και το άλλο. Και... Άμα αυτό έχει όμως περισσότερο κόσμο που θα το δει, ή το βίντεο ή το site, τότε αυτή την ερώτηση θα κάνεις. Εντάξει, τότε θα το σκεφτείς. Όχι, απλά όχι, λέω. Σούπα, δεύτερη. Εκεί θα επικεντρωθείς όμως, εσύ δεν θα επικεντρωθείς. Ναι, δεύτερη. Η δεύτερη θα. Βρήκε την Πάολα μπροστά σου. Δεύτερη. Υπάρχουν όμως, να πούμε τώρα, υπάρχουν και της μόδας άλλες ερωτήσεις. Είναι καινούργιο αυτό. Πώς θα τσαντήσουν τον καλλιτέχνη πλέον οι δημοσιογράφοι, πώς θα τον τσαντήσουν να κάνει κάποιο μορφασμό, να τους κατεβάσει το μικρόφωνο. Βρίσκουν τις χειρότερες ερωτήσεις θα μπορούσαν να σε ενοχλήσουν για να υπάρχει και καλά. Είναι κάποιοι συγκεκριμένοι που το κάνουν αυτό. Για να υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ξέρω πάνω στο δεύτερο, του λένε οτιδήποτε. Πώς νιώθεις γι' αυτό. Κάτι που θα τον τζαντήσει. Και νευριάζει ο Θοδωρής και αυτό είναι η είδηση. Το ότι νευρίασε, όχι η απάντηση που θα δώσει, το ότι νευρίασε ο Θοδωρής Ραγκιτζής με την ερώτηση. Βέβαια, μα ερωτήσουν οτιδήποτε που θα σε τζαντήσει, βέβαια. Είναι τη μόδα αυτό. Πολύ πάντως είναι αυτό που λέει και η Έλληνα. Είναι καθοδηγούμενα κιόλα. Δηλαδή πάντων, δεν θα σου πει. Επειδή ξέρω καλύτερα τη δουλειά, αφήστε να σου πω ότι ναι, στου 10 ή 8 μπορεί, αλλά είναι 2 που δεν τα καθίσουν. Ναι, εντάξει, είναι και στου 2.